Ο κύριος Αρσένης, για ένα λεπτό, για ένα μισή λεπτό, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Φαίνεται τώρα προφανώς ότι ο πολιτικός χρόνος διαφέρει από τον χρόνο και τις προθεσμίες στον πραγματικό κόσμο. Οποιασδήποτε συμφωνίες θα υπάρξουν μετά την ημερομηνία που είχαμε θέσει σαν προθεσμία το 2015 θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι δεσμεύσεις να ληφθούν ήδη πριν και όχι να αρχίσουμε να συζητάμε για να αποφασίσουμε μετά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο Ντέρμπαν είναι να δεσμευτούμε με μια δεύτερη περίοδο μετά το πρωτόκολλο του Κιώτο. Να ξεκινήσουμε διαδικασίες και διεργασίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες για μια συμφωνία νομικώς δεσμευτική, γιατί διαφορετικά αναπόφευκτα δεν θα έχουν αποτέλεσμα αυτές οι συζητήσεις. Θα πρέπει η δεύτερη περίοδος του Κιώτο να αποφύγουμε να γίνει μέρος του προβλήματος και να γίνει το ίδιο το πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι οι χώρες όπως ο Καναδάς, ας πούμε, δεν έχει μειώσει κατά 26% τις εκπομπές της. Όχι μόνο δεν μείωσε μάλλον τις εκπομπές, αλλά τις αύξησε κατά 26%. Η Ρωσία επίσης, μια άλλη μεγάλη χώρα, ακολουθεί η ίδια πορεία. Μπορείτε να δεσμευτείτε, κυρία Επίτροπε, ότι δεν θα στηρίξουμε μια απλή πολιτική συμφωνία, αλλά θα θελήσετε οπωσδήποτε να υπάρξει νομικώς δεσμευτική συμφωνία.